Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης, είμαι 31 ετών και εγώ θα μιλήσω για κάποια προσωπικά μου βιώματα που έχω ζήσει μέσα στις φυλακές και στην ασφάλεια της Αθήνας, στη Γαδά. Συλλήφθηκα τον Νοέμβριο του 2008 για ένοπλη ληστεία στην τράπεζα. Λοιπόν, βρέθηκα στην αστυνομική διεύθυνση Αθηνών ως πλέον με είχαν συλλάβει η αστυνομία. Όταν συλλήφθηκα ήταν Παρασκευή και Σαββατοκύριακο δεν υπήρχε ανακριτής για να περάσω στον ανακριτή και αναγκαστικά έπρεπε να μείνω να περάσω τη Δευτέρα στον ανακριτή. Ήμουνα μέσα σε ένα δωμάτιο με τις χειροπέδες πίσω. Βέβαια, τις πρώτες τρεις ημέρες δεν με είχαν ακουμπήσει καθόλου. Μόνο θέλανε να τους δώσω κατάθεση. Εγώ δεν απολογόμουν, έλεγα ότι έχω ένα απόθετο πώς στον ανακριτή. Και τους άκουγα τους κυρίους αστυνομικούς που λέγανε μεταξύ τους που μιλάγανε και λέγανε αφήστε τον να περάσει πρώτα ανακριτή. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήξερα μετά τι θα μου συμβεί μόλις περάσω ανακριτή. Τις πρώτες τρεις ημέρες αφήνανε και τους δικούς μου να έρχονται να με βλέπουν και τον δικηγόρο μου. Λοιπόν, και επειδή ήξερα εγώ τι επέρχεται συνέχεια, είχα καταλάβει, είχα πει στον δικηγόρο μου θα έρχεσαι καθημερινά, οπότε έχει ώρες δικηγόρου να είσαι εδώ μαζί. Πήγα ανακριτή, με προφυλάξει ο ανακριτής και μόλις γύρισα πίσω, με περίμενα να απολαύσω τη φιλοξενία της αστυνομίας. Βρέθηκα δεμένος να μέσα στο πολυλογό, βρέθηκα δεμένος μέσα σε ένα δωμάτιο, πιστάγκωνα με τις χειροπέδες πίσω. Οι μπάτσοι με βαράγανε συνέχεια αλήπητα. Θέλανε να αποκαλύψω το όνομα του συντρόφου μου, που είμαστε μαζί, γιατί διέφυγε ο συντροφός μου. Εγώ δεν έλεγα ούτε το όνομά μου. Μου λέγανε πες τα, συγγνώμη για την έκφρασή μου, πες τα πούς και εδώ θα τα πεις όλα. Θες, δεν θες. Εγώ δεν μίλαγα καθόλου. Ήμουν πίσω, οπότε άλλαζε η βάρδια της αστυνομίας. Ερχόντουσαν, μπαίνανε μέσα, με χτυπάγανε αλήπητα. Εγώ ήταν ο δικηγόρος μου να πω με τους δικούς μου, με τη γυναίκα μου, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου για να με δούνε. Και δεν τους αφήνανε να με δούνε με διάφορες δικαιολογίες ότι έχει τελειώσει το επισκεπτήριο, οι ώρες του επισκεπτήριου αλλάξανε, διάφορες τέτοιες δικαιολογίες για να με δούνε πώς με είχαν κάνει. Τέλος πάντων, να μην τα απολογώ, όπως καταλαβαίνετε, είχα βρεθεί με σπασμένα δόντια μέσα στην αστυνομία, μόλοπες παντού, ως όλο μου το πρόσωπο, με τις χειροπέδες. Το δικηγόρο μου τον αφήσανε, ενώ έπρεπε να με πάνε στην φυλακή τη Δευτέρα, δηλαδή μόλις με προφυλάξει ο ανακριτής, άντε την επόμενη μέρα την Τρίτη, εμένα με κρατήσαν άλλες τρεις μέρες εκεί μόνο και μόνο για να βγάλουν όλη την αρρώστια του μυαλού τους πάνω μου. Λοιπόν, όταν με είδα. Δεν ακούγεται. Κάτι έγινε με το. Εντάξει. Όταν με είδε ο δικηγόρος μου την έκτη μέρα, ζήτησε εξηγήσεις για ποιο λόγο είμαι έτσι, έτσι πώς με έχουν κάνει. Η μητέρα μου, ο πατέρας μου και η γυναίκα μου τρομάξανε. Εγώ δεν είχα δει όσο καθρέφτη για να ξέρω πώς είμαι. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Είχα μου διάσει, δηλαδή από το πολύ ξύλο, είχα μου διάσει. Και οι μπάτσοι είπαν μια πολύ ισχυρή δικαιολογία που το θυμάμαι και γελάω ακόμα. Είπαν ότι πήγαν από δράσο, λέει. Πήγαν από δράσο. Εγώ κλεισμένος μέσα σε ένα δωμάτιο, με τις χειροπέδες πίσω δεμένος, με μια πόρτα κλειδαμπαρωμένη. Από πού θα έφευγα και θα πήδαγα από τον έκτο, από τον έβδομο. Πήγαν από δράσο, λέει, γι' αυτό το λόγο έγινε έτσι. Και για να με πυροβολήσουν, λέει, με ρίξαν από τις σκάλες. Από πού πήγαν από δράσο, από ένα δωμάτιο κλειστό, με τέσσερα ντουβάρια μόνο, από πού. Τέλος πάντων. Μετά πήγα στη φυλακή, να πω ότι εκεί συνάντησα, μόλις μπήκα μέσα. Το γνωστό, μου ζητήσανε να βγάλω τα ρούχα μου, να ξεγυμνωθώ, να σκύψω, να βήξω, να κάνω διάφορα. Ο δεσμοφύλακας φυλακής ήθελε να κοιτάει τα γενετικά μου όργανα, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Τέλος πάντων, αντιμετώπισα διάφορα μέσα φυλακές. Στις φυλακές, επειδή σήμερα, εν έτη 2013, άμα βρεθεί κάποιος αξιοπρεπής άνθρωπος μέσα στις ελληνικές φυλακές και δεν θέλει να υποστεί όλα αυτά που θέλουν τα άρρωστα μυαλά των δεσμοφυλάκων, των υπαλλήλων, των αρχιφυλακίων, των διευθυντάδων εκεί μέσα να περνάει. Και αρνείται σε όλα αυτά, η λύση της φυλακής είναι μία, πειθαρχικό. Πειθαρχικό λέει για απήθεια. Απήθεια λέει κατά των άρρωστων εντολών που δίνει η υπηρεσία της φυλακής. Να μην τα απολογώ, εγώ βρέθηκα με 14 πειθαρχικά παραπτώματα μέσα στη φυλακή, με σκοπό να μου κόβουν άδειες, αναστολές, όλα τα πάντα. Έχω βρεθεί μέσα στα πειθαρχία της φυλακής δεμένος, πιστάγκωνα πάλι με χειροπέδες, μέσα στη φυλακή με χειροπέδες, που αυτό απαγορεύεται, μέσα στο πειθαρχείο της φυλακής, στα πειθαρχία της Γάμα Πτέρυγας. Με χειροπέδες και να περνάνε πάλι φάλαγγα ολόκληρα από πάνω μου να με χτυπάνε. Γιατί επειδή είχα λίγο αξιοπρέπεια, επειδή δεν κατέβαζα δηλαδή το μπουξεράκι μου και να σκύβω και να βήχω, επειδή ακριβώς αρνούμουν όλα αυτά, είχα βρεθεί μέσα εκεί. Να πω ότι μέσα στη φυλακή έχω δει ανθρώπους να βασανίζονται. Όταν λέω να βασανίζονται, αυτό είναι αυτό μου, να βασανίζονται ειλικρινά ξένους ανθρώπους και πολλές, αλλοδαπούς, να σου χτυπάνε αλήπητα με τα γκλοπ, γιατί ακριβώς δεν έχουν να πούνε κάτι αυτοί. Έχω δει περίπτωση μέσα στη φυλακή να έχει πέσει άλλο μπροστά στα μάτια μου, στο διπλανό πειθαρχείο, να έχει πέσει σε κόμμα από το πολύ ξύλο, να τον πηγαίνουν στο νοσοκομείο και την επόμενη μέρα ο αρχιφύλακας φυλακής, θα τον κατονομάσω κιόλας, ο κύριος Λαμπράκης, φώναξε έναν συμπατριώτη του
Αυτός ήταν, δεν ξέρω να τα καταλαβαίνετε αυτά, ήταν ρουφιάνος φυλακής της υπηρεσίας. Φώναξε έναν συμπατριώτη του και είπε ότι αν ζητούν εξηγήσεις, θα πεις, λέει, ότι είχατε διαφορές μεταξύ σας και τον εκτύπησες εσύ, λέει, και εμείς δεν θα σας περάσουμε πειθαρχικό. Εμείς, σαν υπηρεσία, λέει, δεν θα σας περάσουμε πειθαρχικό και θα σας καλύψουμε. Και φτιάχνουν τέτοια πράγματα μέσα στη φυλακή. Να πω ότι μέσα στη φυλακή, εγώ, επειδή είχα κάποιο πρόβλημα με τα νεφρά μου, είχα αποκτήσει πρόβλημα λόγω του νερού της φυλακής και με πιάνανε πέτρα. Έχω και διάγνωση, είχα αμμώδη μέτρα στα νεφρά. Ένα βράδυ, 12.30 ώρα, με είχαν πιάσει τα νεφρά μου και χτύπαγα την πόρτα για να πάω. Ήμουν με τον αδελφό μου σε δύο κελί. Ναι. Για να πάω στο νοσοκομείο. Και επειδή ακριβώς του σήκωσα από τον καφέ που πίνανε, γιατί πίνανε καφέ εκείνη την ώρα, 12.30 ώρα, τι κάνανε, άνοιξε την πόρτα στο κελί μου, μπήκανε μέσα ο αρχιφύλακας της φυλακής, ο κύριος Λαμπράκης, 5 δεσμοφύλακες. Εγώ ήμουν εξαπλωμένος από τους πόνους, ο αδελφός μου φώναζε, ελάτε γρήγορα. Και μου λέει ο αρχιφύλακας, σήκω λίγο, μου λέει, όρθιος. Εγώ σηκώθηκα, όρθιος, πιστεύοντας ότι θα με πάνε στο νοσοκομείο. Μου λέει, σε ποιο νεφρό πονάς, μου λέει, στο δεξί ή στο αριστερό. Του λέω, από δεξιά. Και με ξεκινάνε σε ένα ξυλοδαρμό μέσα στο κελί και ο αρχιφύλακας φυλακής και οι δεσμοφυλάκες και μου φωνάζανε νοσοκομείο, λέει, θες, στο νοσοκομείο θα σε στείλουμε. Να πω ότι βρέθηκα στο νοσοκομείο μετά, αλλά δεν βρέθηκα ακριβώς για τα νεφρά μου. Βρέθηκα με κακώσεις στο πρόσωπο, με διάφορα. Τότε συγκεκριμένα για αυτή την περίπτωση είχα διατάχθηκε ΕΔΕ, αλλά όπως είπε και κάποιος εκεί στο βίντεο που είδα, και έτσι είναι, η ΕΔΕ είναι δεν είδα. Δεν είδα. Έχει δίκιο. Λοιπόν, έχει δίκιο, ναι, ξέρω εγώ τι λένε εκεί. Δεν έγινε τίποτα γι' αυτό, δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή, μετά από φυλακίστηκα, δεν είχα καμία πληροφόρηση για τίποτα. Δηλαδή, το σβήσανε, με λίγα λόγια το σβήσανε. Εγώ θέλω αυτό που να πω και να βγει προς τα έξω, είναι ότι πολλούς ανθρώπους τους χτυπάνε, τους δένουνε, τους βασανίζουνε. Δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι κάποιον άλλον άνθρωπο να το βγάλουν έξω, προς τα έξω. Και είναι πολύ κρίμα. Και κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό, πρέπει να αλλάξει. Σας ευχαριστώ πολύ.